Αντιδράσεις προκάλεσε η αναφορά του Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, από το βήμα της Βουλής, ότι το Υπουργείο Άμυνας είναι υπεύθυνο τόσο για την εξωτερική, όσο όμως και για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να δούμε τι είπε ο Υπουργός Άμυνας και θα επιστρέψουμε γιατί υπάρχει αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν φεύγει από το βάρος και την ευθύνη, αλλά έρχεται και να αναλαμβάνει επιπλέον βάρος και όποια ευθύνη χρειαστεί, προκειμένου να προασπίσει την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, αλλά και την εσωτερική ασφάλεια. Αυτό μας ζητήθηκε, αυτό κάνουμε και θα κάνουμε κι άλλα εφόσον μας ζητηθούν. Λοιπόν, αυτή είναι η επίμαχη δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις. Θα μας τις μεταφέρει αναφορικά με την αξιωματική αντιπολίτευση ο Χρήστος Τσιγούρης. Χρήστο. Επειδή η δουλειά των ενόπλων δυνάμεων είναι εξωτερική ασφάλεια και όχι εσωτερική, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν άφησε αυτή την αναφορά να πέσει κάτω. Και έσπευσε να ρίξει μια στο καρφί και μια στο πέταλο με μια ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο νωρίτερα. Υπενθυμίζοντας καταρχήν ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι ο Υπουργός Άμυνας που πάγωσε για περίπου 2 ώρες τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και έτρεξε μετά το Μαξίμου να ξεπαγώσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να τον επαναφέρει στην τάξη. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ακόμα σε αυτή την ανακοίνωση ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να ήταν 6 μηνών πολιτικός κρατούμενος στο Παρίσι. Την τελευταία φορά που ο στρατός μεριμνούσε για την εσωτερική ασφάλεια και να έχει ξεχάσει, αλλά τώρα οφείλει να πει ξεκάθαρα. Έχει δώσει ο ίδιος τέτοια εντολή στον υπουργό του, όπως ανατριχιαστικά ανακοίνωσε ο κύριος Παναγιωτόπουλος στη Βουλή? Εάν ναι, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Εάν όχι, να τον διαψεύσει το γρηγορότερο, γιατί παρόμοιες δηλώσεις αποτελούν κίνδυνο για την ίδια τη δημοκρατία μας, ολοκληρώνει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε όλοι μια παρόμοια, όχι πολύ παλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.